Κυρία Φιντακουρίδου, ποια είναι η θέση σας σχετικά με την επιστολή του Σεβασμένου του Μητροπολίτη κ. Μακάρη? Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία απασχόλησε όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το περασμένο διάστημα. Ξεκίνησε μια επιστολή του Σεβασμιωτάτου τον Μάρτιο του 2017, με την οποία αιτούνταν κάποια πράγματα από το Δήμο και ο Δήμος δεν απάντησε ποτέ. Στην προσπάθειά του ο Μητροπολίτης προφανώς να επαναφέρει το θέμα, έγραψε μια μακροσκελέστατη επιστολή η οποία απευθυνόταν στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Αύγουστο και την οποία την διένυμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος απάντησε, μολονότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε ενημερωθεί, δηλαδή απάντησε προτού φτάσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και η επιστολή απευθυνόταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φρονώ ότι τα γενικά σημεία και τα ειδικά σημεία, αν θέλετε, της επιστολής του Μητροπολίτη αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες που έχουν οι δημότες σχετικά με τα προβλήματα. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του. Θα θέλαμε όμως ίσως να μην αναφερθεί μόνο Σιδηρόκαστρο, γιατί δεν είναι μόνο το Σιδηρόκαστρο ο Δήμος Αττικής. Στην απάντησή του ο Δήμαρχος υπήρξε μάλλον για μένα φοβερά ειρωνικός απέναντι στο πρόσωπο του Μητροπολίτη, παραπέμποντάς τον σε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες ή σε άλλους αιρετούς όπως ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου, αντιδήμαρχη, ο πρόεδρος της Απόδρασης κλπ. Όχι, ο Μητροπολίτης απίθυνε την επιστολή του στον Δήμαρχο, γιατί αυτός είναι ο πρώτος πολίτης του Δήμου και αυτός αναλαμβάνει και έχει την ευθύνη για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμαρχος για μια ακόμα φορά τις ευθύνες του τις έριξε αλλού. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, συμβαίνει συχνά. Επαναλαμβάνω ότι ήταν ειρωνική η επιστολή, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε και το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την έκταση την οποία ζητά για την ανέγερση καινούργιου γεροκομείου, γιατί το ήδη υπάρχουν γεροκομείο, οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα χώρο. Νομίζω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση όλα γίνονται. Και το δεύτερο είναι ότι όλες οι αιτιάσεις του Μητροπολίτη που αφορούν την καθημερινότητα θα μπορούσαμε να κάνουμε βήματα μπροστά, παίρνοντάς τις υπόψη μας, για να μην πάει και η επιστολή και όλο αυτό που έγινε άδικα. Σας ευχαριστώ.